Έρχεσαι! Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε παραμονές εκλογών. Εντός 2 ημερών θα ανοίξουν οι κάλπες. Μήπως ξέρετε ποιος θα βγει? Ο δικός μου θα βγει. Σιωπή! Δεν υπάρχει ο δικός μου και ο δικός σου. Εδώ είναι στρατός, που λέει ο λόγος. Εδώ δεν δικαιούστε να έχετε πολιτικές απόψεις. Δεν υπάρχουν και ντρόοι αριστεροί και δεξιοί. Εδώ είστε φαντάροι και υποχρεούστε να υπηρετείτε την πατρίδα. Δηλαδή, εμένα. Γι' αυτό σας απαγορεύω να ασχολείστε με τα πολιτικά. Μα δεν ασχολούμαστε. Σιωπή! Τις πολιτικές σας απόψεις, αν έχετε, που δεν έχετε. Έχουμε. Το κακό στον καιρό έχετε. Θα τις εκφράσετε με την ψήφο σας, που είναι μυστική. Και αν αντιληφθώ ότι πήρατε μέρος σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και φιέστες, θα σας στείλω στη Σάμο. Όχι στη Λίμνο. Όπου θέλω να στείλω. Πάρτε για παράδειγμα εμένα, που είμαι. Τι είμαι? Σμύρναρχος. Βρίσκομαι υπεράνω κομμάτων. Πολύ υπεράνω. Εκεί. Μπουμπού, εσύ τι θα ψηφίσεις? Ό,τι θέλω θα ψηφίσω. Ήσταξε για το Σονούλης να ψηφίσω την Παπαρίγα. Εγώ Παπαρίγα, πού ακούστηκε? Κομμουνιστής είναι ο Νούλης σου? Ηλίθιες είναι! Τα άφησε με μια συμφοιτήτριά του και αυτή πήγε και τον έγραψε στην ΚΝΕ. Στην ΚΝΕ? Να ορίστε. Ο Νούλης μου είναι και θέλει τώρα να μου μιλήσει για την Παπαρίγα. Λοιπόν, όχι Νούλη. Εγώ δεν θα γίνω κομμουνίστρια επειδή το θέλει αυτό το βρωμοθήλικο. Πώς είπατε? Είσαι στο αυτογραφείο του κυρίου Παρλαπίρλα. Μα και δεν θα έρθω στη συγκέντρωση του βουλευτή με τα λίμωνο. Και πού είστε, πέστε στον κύριο Παρλαπίρλα, μόλις βγει, να κάνει τον νουλί μου εισαγγελέα παραρίο πάγο. Δικιά μας κι αυτή. Σταμάτα ρε, μας έβριξαν τον τράγκα τρούγκα, τράγκα τρούγκα. Ακούστε αυτό τον ύμνο που έγραψα για να βουλευτή. Για ποιον? Τι σε νοιάζει, άκουσε πρώτα και θα καταλάβεις. Πόδι με τον Παρλαπίρλα θα περπατάμε με βήμα γοργό. Πόδι με τον Παρλαπίρλα να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Τι μαλακίες είναι αυτές, ρε. Με συγχωρείς, αλλά είναι ντροπή να γράφεις ύμνους για αυτό τον καραγκιόζη τον Παρλαπίρλα. Είναι ντροπή, ε. Εγώ θα του γράψω ύμνο και αυτός θα μου δώσει το ηρώδιο. Και είναι ντροπή. Σιγά ρε, μη βγει και σου δώσει και το ηρώδιο. Ο δικός μου θα βγει. Κάτσε καλά καράβλα και ο δικός μου θα βγει. Παιδιά, ο Παρλαπίρλας θα βγει. Έχει φοβερό ρεύμα πίσω του. Σιγά μην κρυώσει. Τζοβάνι, άκουσέ με. Είναι λάθος να πουλάς την πολιτική σου συνείδηση για ένα ρουσφετάκι. Τι είναι λάθος που θα μου δώσει το ηρώδιο? Ναι. Καλά, θα του ζητήσω το Ολυμπιακό στάδιο. Μπρος. Από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Παρλαπίρλα. Τον Τάλα. Μάλιστα, πάρτε τον. Ορίστε μας. Ναι, ο ίδιος. Μάλιστα. Ναι, πείτε στον κύριο Παρλαπίρλα ότι είναι έτοιμος ο ύμνος του. Ναι, θα έρθω απόψε να το τραγουδήσω. Στη συγκέντρωση, ναι. Ναι, σόλο για κιθάρα και φωνή. Πώς? Θέλετε και χοροδία? Πού θα τη βρω τη χοροδία εγώ? Καλά, θα ψάξω. Ναι. Α, να σας πω. Πείτε του ότι τελικά δεν το θέλω το ερώδιο. Ναι, θέλω το Ολυμπιακό στάδιο, ναι.
για ένα περιορισμένο αριθμό συναυλιών. Ναι, περιορισμένο. Όχι πάνω από 140. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κλείστο, παιδί μου. Πόδι με πόδι με τον παρλαπίρλα. Κύριε Πτέραρχε, στο γραφείο ουδής ασχολείται με τα πολιτικά. Μπράβο, κυρία Κάκαλε, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε μία πολιτική εμπλοκή θα επιτρέψει στο γραφείο. Μπράβο, κυρία Κάκαλε. Τους έχω κάνει αυστηρότατες υποδείξεις, διότι αρχηγού παρόντος, πας αρχή παρτσάτο. Ποιος είναι ο αρχηγός? Εγώ. Ποιος? Στον τομέα μου, εννοείται. Α. Εδώ μέσα δεν ακούγεται κιχ. Μπράβο και πάλι μπράβο. Ευχαριστώ και πάλι ευχαριστώ. Είπα, δεν ψηφίζω παπαρίγα. Ποια είναι η παπαρίγα? Η παπαρίγα είναι μια φίλη της Μπουμπούς που τη λένε παπαρίγα και δεν χωνεύονται γυναίκες τώρα, καταλαβαίνω. Είπα κι εγώ. Τι λέτε τώρα στο γραφείο μου, κύριε Πτέραρχε, είναι δυνατόν? Τσικέρτο μέσα πιέτε. Όχι, ούτε τη δαμανάκι δεν ψηφίζω. Δεν με νοιάζει ότι τα έφτιαξε με τον Κιμούλη. Με τον Κιμούλη τα έφτιαχνα κι εγώ τι ώρα ήθελα. Αλλά δεν ήθελα. Νούλη μου, σύνελθε αγόρι μου. Αυτό με τον δικό μας τον άνθρωπο, τον Παρλαπίρλα, που μόλις γίνεται κάτι σαν γελέφαρα το αρείο πάγο. Νούλη, το λέω και στο δηλώνω. Αν γίνεις κομμουνιστής θα πέσω το παράθυρο. Τι γίνεται εδώ? Δεν έχω πει ότι απαγορεύεται οι πολιτικές συζητήσεις. Είμαι πολιτικό ό,τι και έχω άποψη. Πολιτικό ζώον είσαι. Το κάνεις στο παρακολουθικό κέντρο. Έτσι και σε ξανακούσω να συζητάς πολιτικά, θα σε θυμώσω. Και μη μάθω ότι τρέξεις σε πολιτικές κεντρώσεις με πανό και σημαίες, θα σου κόψω τα πόδια. Μείνετε ήσυχος. Μωρέ, θα πάω στον Παρλαπίρλα που να χτυπιέσαι. Παρλαπίρλα, Παρλαπίρλα, Παρλαπίρλα. Αποκλείεται. Να κάνω εγώ χοροδία στον Παρλαπίρλα. Ψάχνα το. Γιατί ρε, τι σε πειράζει? Εγώ, αγόρι μου, δεν πουλάω την πολιτική μου συνείδηση στον πρώτο τυχόντα. Ούτε κι εγώ, είμαι και παλιός. Ελάτε και θα δείτε. Ό,τι ρουσφέτη του ζητήσετε θα σας το κάνει. Ρουσφέτη? Να ζητήσω εγώ ρουσφέτη? Δεν θα είσαι καλά. Εγώ είμαι κάθετα εναντίον του ρουσφέτιου. Και εγώ. Μήπως γίνεται να με κάνει διευθυντή συνέδρια? Θα του το πω. Τζοβάνι, να σου πω. Αν, λέω τώρα, αν βγει ο Παρλαπίρλας, μήπως μπορεί να με κάνει διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου? Παιδιά, να τον πάρω τηλέφωνο να του τα πούμε όλα αυτά. Μισό λεπτό. 8. Ναι, τον κύριο Παρλαπίρλα, παρακαλώ. Ναι, ο Ντάλλας, πείτε του. Έλα, Λεωνίδα. Τι γίνεται, πώς πάει? Ωραία. Ναι, βρήκα χοροδία. Βέβαια. Όλα εντάξει. Μόνο που ο ένας από αυτούς θέλει να γίνει διευθυντής στην ΕΡΤ. Α, είναι εύκολο. Πολύ ωραία. Και ο άλλος θέλει να γίνει διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο. Ακόμα πιο εύκολο. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα τους το πω. Μη με εκθέσεις. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε το βράδυ. Στη συγκέντρωση. Έγινε. Ναι, γεια, γεια. Το κανόνισα. Εσείς λέτε να μας δουλεύει ο Παρλαπίρλας? Ρε, ο Παρλαπίλας είναι φοβερός πολιτικός. Τι λες τώρα? Ο Παρλαπίλας είναι πολύ φερέγγιος. Μην είναι μαζί του έγκυος. Λοιπόν, πάμε πρώτα, παιδιά, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Πόδι με τον Παρλαπίλα. Πόδι με βήμα γοργό. Πόδι με τον Παρλαπίλα. Να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Έλα, βρε Ζουζουνάκο μου. Πρέπει οπωσδήποτε απόψε να πάμε στο δικό μας. Ποιος είναι ο δικός μας? Ο Παρλαπίρλας. Από πότε ο Παρλαπίρλας έγινε δικός μας? Γι' αυτό σου λέω να πάμε, για να σε γνωρίσει. Μα είσαι τα καλά στο. Εγώ είμαι σμήναρχος, είμαι υπεράνω κομμάτων. Εγώ θέλω να πάμε στον Παρλαπίρλα. Τρελήσαμε τον Παρλαπίρλα. Αφού μου έχει τάξει να μου δώσει το Μέγαρο Μουσικής. Τι να το κάνεις? Θα χορέψω τη λίμνη των Κύκνων. Βάλαν Κύκνου στο Μέγαρο. Έλα, θέλω να πάμε στον Παρλαπίρλα. Τέλος πάντων, θα πάμε, αλλά θα κάνουμε στα σκοτεινά, έτσι, με λίγα μάτια και με ξυλώσουνε. Α, ωραία. Στε διάλογο και με τον Παρλαπίρλα. Τι είπες? Τίποτα, να πάμε στον Παρλαπίρλα, λέω. Ωραία. Σώπα που να είναι θα μιλήσει ο Παρλαπίρλας. Σώπα που να είναι θα μιλήσει ο Παρλαπίρλας. Ο Παρλαπίρλας είναι δικό σου σκέφτος. Καϊδούρια! Τραγουδάτε πολιτικά τραγούδια. Εμείς, κύριε Διοικητά, τραγουδάμε πολιτικά. Σας άξιζε πια Φαραντούρη! Φαραντούρη, εμείς, κύριε Διοικητά, ποτέ. Εμείς Πάριο τραγουδάμε. Πάριο, τι Πάριο? Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Να σε πάντα καλά. Καλώς! Επειδή σας θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνα στοιχεία, από σήμερα και μέχρι τις εκλογές απαγορεύω τους εξόδους. Ουδής εξοδούχος! Πάριο. Σε αφήσω εγώ να λαωνίζετε τις προεκλογικές συγκεντρώσεις εκεί πέρα να με ξεφελίζετε εμένα. Έναν σμήναρχο! Από σήμερα και μέχρι τις εκλογές, όλοι στο γραφείο σκοπιά. Για να προκύψει καμία ανομαλία, ένθεν και έθεν, εκεί δεν και εντέθεν. Δάλλας,
Τι άλλο ξέρεις από Πάριο? Από Πάριο? Το γι' αυτό σου λέω, σας λέω πάμε. Πάμε. Γι' αυτό σας λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε. Πα! Σε μη! Τι έχω πάθει, δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως καταλαβαίνεις, Καρβανέα, παιδί μου, οι μέρες είναι πονηρές. Δεν αντελήφθην, γιατί τι έχουν. Είσαι συντακότα παλιού τύπου. Υπάρχει κίνδυνος πολιτικών παρεκτροπών. Α, τώρα αντελήφθην. Ευτυχώς, ευτυχώς. Γι' αυτό λοιπόν, παιδί μου, σε καθιστώ υπεύθυνο για την άμεση επιτήρηση του γραφείου νύχτα και μέρα, μέρα και νύχτα. Νυχθημερών, αντελήφθην, κύριε Σμίναρχε. Ωραία. Επειδή εγώ θα λείψω για λίγο ότι έχω κάπου να πάω. Πού? Δεν μπορώ να σου πω, είναι άκρος απόρριτο θέμα υψής εθνικής ασφαλείας. Σου αναθέτω την άγρυπνη επίβλεψη των σμηνητών. Δεν θα τους χάσει από τα μάτια σου. Τα μάτια μου 14. 14, 24 και 34. Τα μάτια μου γαρίδες. Και καραβίδες. Πω θα καταστραφώ. Θα χάσω το Ολυμπιακό στάδιο για τον Κάκαλο. Γαμώτο. Ρε εσείς, πόσες ώρες χρειάζεται να λείψουμε? 3-4 ώρες το πολύ. Ωραία, θα τους χάσουμε. Πώς θα το σκάσουμε, ρε έξυπνε, αφού έπαθε τον καραβανέα να μας φυλάει. Σιγά το δύσκολο, ρε. Εύκολο να τους σκάσουμε από τον καραβανέα. Για λέγε πώς. Θα βρούμε κάτι να τον απασχολήσουμε για 4 ώρες. Γιατί δεν τον παίρνουμε μαζί μας? Το βρήκα. Θα του ρίξουμε υπνοτικό να κοιμηθεί. Όχι, ρε, υπνοτικό. Τι αρέσει πολύ στον καραβανέα? Οι καραβάνες. Καραβάνες. Του αρέσει να βλέπει βίντεο. Καταπληκτικό. Να του δώσουμε να δει τσόντα. Όχι, όχι τσόντα. Θέλει κάτι με πιο suspense. Τσόντα με suspense. Να του βάλουμε ράμπο. Όχι ράμπο, ο καραβανέας θέλει κάτι ελληνικό να μυρίζει θυμάρι και με πολύ κλάμα. Κλάμα. Ξανθόπουλος. Μπράβο, Τάλας. Μεγαλειώδες. Και ποια ταινία του Ξανθόπουλου? Η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου. Πού είναι και πεντάωρη. Καταπληκτικό, ε. Θα πάμε, θα φάμε, θα πιούμε, θα τραγουδήσουμε, θα γυρίσουμε. Κουστούμια, όχλα, πάτηδια, που το έβαλες? Εγώ έχω να πάω σε ένα γάμο. Εσύ για που το έβαλες? Εγώ έχω να πάω σε κάτι βαφτίσια. Τού να μην θέλει να πιάσω, για που το βάλατε? Εσείς για που το βάλατε? Εγώ έχω να πάω σε ένα γάμο. Ναι, κι εγώ σε κάτι βαφτίσια. Εγώ έχω να πάω σε μια κηδεία. Ζωή σε λόγμα. Ζωή σε λόγμα, ζωή σε λόγμα. Δεν ντρέπεσαι. Τι έγινε, εντάξει. Εντάξει, έφυγαν όλοι, μόνο ο καραβανέας έμεινε. Άντε, τι καθόμαστε, πάμε. Το Ξανθόπουλο τον πήραμε. Παραλίγο να τον ξέχναμε. Εδώ τον έχω, εδώ. Παιδιά, πάμε γρήγορα, μας περιμένει ο Παρλαπίδλας. Λοιπόν, άνετα, άνετα. Γεια σας. Καπαριά. Τι κάνουμε, καλά? Δεν αντιλήφθη, τι θέλετε? Τίποτα, περνάγαμε, είπαμε να πούμε ένα γεια, να δούμε κιόλας αν βαριέστε. Εν ώρα υπηρεσίας ποτέ, ηθικών. Ακμεότατο. Δεν άκουσα τίποτα. Ακμεότατο. Αλλά. Εάν πάντως, λέω, αν βαρεθείτε, δείτε και λίγο βίντεο. Βίντεο, τι βίντεο, μα επιτηρώ. Καλά, δείτε εσείς βίντεο και επιτηρούμε εμείς. Και τι να δω στο βίντεο? Να, δείτε αυτό. Και τι είναι αυτό? Ξανθόπουλος, Μη μου πείτε ότι δεν σας αρέσει ο Ξανθόπουλος. Α, ο Ξανθόπουλος μου αρέσει πάρα πολύ. Συγκινούμε. Είναι η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου. Δεν ξέρω αν έχετε δει το έργο. Το έχω δει πολλάκι. Δείτε το άλλη μία να γίνει πλιστάκης. Δρόμο τώρα. Εμπρός. Μάρς. Τροχάδι. Μάρς. Ένα, δύο. Δραματική κοινωνική περιπέτεια παραγωγής του 1969. Ξανθόπουλος, Αντζελαζίλια. Ζήλια. Ο λαός απαιτεί Παρλαπίδλα στη Βουλή! Ο λαός απαιτεί Παρλαπίδλα στη Βουλή! Παρλαπίδλα! 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 Αυτό είναι χλαπάτα που θα πήγαινε σε γάμο. Και εσύ αυτό είναι που θα πήγαινε στα βαφτίσια. Εμένα Παρλαπίδλα. Δικός μου άνθρωπος. Τι λες καλέ, ο Παρλαπίδλας είναι δικός μου. Σιγά μου, τι σούταξε εσένα? Εμένα μου ταξε να με κάνει αρχηγό της ΚΙΦ. Εσένα? Εμένα μου ταξε τον
Νούλη μου να τον κάνει αγγελέα παραβίου πάγο. Πρώτα θα κάνει εμένα κυπατζή. Κυπατζή θα σε κάνει γελία, χλαπάτσε. Ο Παρλαπύρλα είναι πολύ δικό μου άνθρωπο. Πάρλα, πύρλα, πάρλα, πάρλα, πύρλα. Πάρλα, πύρλα, πάρλα, πάρλα, πύρλα. Μην τσελεργάζεσαι άδικα. Εγώ δίνω τον παλμό στη συγκέντρωση. Πάρλα, πύρλα στη βουλή να γορτάσουμε ψωμί. Πάρλα, πύρλα στη βουλή να γορτάσουμε ψωμί. Άντε, Ζουζουνάκο μου, πάμε. Μα είναι δυνατόν να σε αλλάξω να πάω τώρα στον Παρλαπύρλα, άσε με σε παρακαλώ. Έλα. Κοίταξε, πήγαινε εσύ μέσα και εγώ θα κάτσω εδώ. Ωραία, ωραία, να σε περιμένω. Μα θέλω να γνωρίσω τον Παρλαπύρλα για να σε κάνει πτέραρχο. Σιγά με κάνει πτέραρχο αυτό. Εγώ με την αξία μου θα έρθω την κλίμακα τη ιεραρχία. Ναι, αλλά εγώ θα χάσω το μέγαρο. Άμα να χάσω το μέγαρο, πάμε. Αλλά πίσω-πίσω, μα πάρει κανένα μάτι. Σε βάλω τη γυαλιά. Μπε, αλλά με τρόπο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μη χαιρετά, θα μα δούνε. Γι' αυτό ήρθαμε για να μα δούνε. Εγώ ήθελα να με δει κανένα. Μη γίνεσαι σπαστικό Ζουζουνάκο. Μου με λε Ζουζουνάκο, εδώ μέσα είναι δυνατόν. Γεια σα. Βλέπει κανένα γνωστό. Όλοι άγνωστοι είναι. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κυρία Κάκαλε. Όχι, μέρα που θα με ξυλώσουν, θα με ξυλώσουν. Πάμε. Δεν έχει έρθει ο Παρλαπύρλα. Άντε να δει πω ο Παρλαπύρλα κακοψοφωνάχη. Δεν έχει έρθει γιατί έχει χοροδία ακόμα. Άντε να δει και χοροδία που να μισώσει. Όχι εσύ, η χοροδία να μισώσει. Κατάλαβα που το πα. Δε μήπω είμαι εγώ ο πατέρα σου, Μα γιατί τα ξέρω, σου μοιάζω καθόλου. Είσαι ένα μωρό, φαίνεται και δεν θυμάσαι. Αυτό πρώτα απ' όλα ήταν. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο πατερούλη. Όχι, απάντα, πάμε να φύγουμε, θα μας καρφώσει. Όχι, εδώ ήρθατε κι εσείς, πουλάκια μου. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάτε. Καπνισιάστε, καπνισιάστε γρήγορα. Γρήγορα, είπα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος του Παρλαπύρλα, εσείς τι δουλειά έχετε εδώ. Εμείς είμαστε η χοροδία. Τραγουδίστε γιατί αργήσατε. Και τώρα θα ακουστεί ο ύμνος του αυριανού πρωθυπουργού Παρλαπύρλα. Λαύρε Παρλα Πύρλα να σε ψηφίσουμε, να πάμε και να πούμε, να οικονομήσουμε. Να πάμε και να πούμε, να οικονομήσουμε. Γλένια και χωρίκια και πια, Παρλα Πύρλα πέστε ρε παιδιά. Ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο ανυπέρβλητος, ο Μαραντόνα της πολιτικής, ο αυριανός πρωθυπουργός Παρλαπύρλα! Ποιος είναι αυτός? Μπράβο, Σίμον. Μπράβο, μπράβο! Πού το μουζί άρχιγε, πού το μουζί άρχιγε, πού το μουζί άρχιγε! Τέρμα! Τέρμα σαν μουσιά! Ήρθε η ώρα της αλήθειας! Λαέ της Ελλάδος! Λαέ του Παρλαπύρλα! Αυτό δεν είναι θάλασσα, αυτό είναι λαοθάλασσα! Λαέ του Παρλαπύρλα! Η Ελλάδα μίλησε! Στις 11 Οκτωβρίου ο Παρλαπύρλας, ο Λεωνίδας Παρλαπύρλας, θα είναι στη Βουλή! Θα διώξω τον νέφος! Θα κάνω την Αθήνα παιδιάδα! Θα γκρεμίσω τις πολυκατοικίες. Θα φέρω ποτάμια. Δεν έχουμε νερό. Θα σας φέρω και νερό. Θα κάνω το σύνταγμα θάλασσα για να κάνετε μπάνια. Το λικαβιτό. Το λικαβιτό θα τον ζηλώσω για να κάνουμε ορειβασία. Την Πάρνηθα. Την Πάρνηθα θα την χαμηλώσω για να μην σας κόβει τη θέα. Δεν έχουμε λεφτά. Θα σας δώσω και λεφτά. Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε νερό. Είμαστε αρρώστοι. Με τον Παρλαπύρλα. Θα σας διορίσω. Θα σας διορίσω όλους στο δημόσιο. Θέλουμε σύνταξη. Σύνταξη. Από τα 25 θα σας δώσω σύνταξη. Θα σας κολλήσω ένσημα. Θα σας βάλω στο ΙΚΑ, στο ΤΕΔΕ, στο ΛΟΓΑ, στο ΤΣΑ, στο ΤΣΙ, στο ΤΣΟΥ. Τι παραλαπείπες λέει ο Παρλαπύρλας. Και τέλος για να μην τα ξεχνάμε, θα φτηνίνω τη βενζίνη. Τη βενζίνη θα την πάω. 2 δεκάρες τη βενζίνα. Γι' αυτό,
Γι' αυτό λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον παρλαπό. Στη βουλή, στη βουλή θα έβρανα, ο παρλαπή, ο παρλαπή κοιμάται. Παρακαλώ παντούλετε, μη μου κορεξιμάτε. Όχι! Παρακαλώ παντούλετε, μη μου κορεξιμάτε. Πατερούλη μου! Δεν παραφύγουμε, παρέχομαι αυτό το ηλίθιο. Κύριε, μη χαιρετήσω. Ναι, σιγά μας παρεξηγήσεις, ο Βλάκας. Και τώρα ο αυριανός πρωθυπουργός Παρλαπύρλας θα περάσει να χαιρετήσει τα συγκεντρωμένα πλήθη. Αρχηγέ, εγώ θέλω να διορίσω το παιδί μου. Έγινε, τίποτα. Εμένα, αρχηγέ, μην ξεχάσεις να με κάνεις αρχηγό της ΚΙΠ. Αρχηγέ, τον τούλι μου σε γελέφετο. Αρχηγέ, εμένα θέλω να με κάνεις διευθυντή της ΕΡΤ. Έπεσα και έγινε. Συγχαρητήρια, εγώ θα ήθελα το Ολυμπιακό στάδιο. Το Wembley. Το Wembley. Εμένα πρόεδρε, με ξέρετε, ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Πού είναι αυτό? Πρόεδρε, εμένα θα ήθελα να με κάνει γυναίκα. Γυναίκα. Εύκολο, εύκολο. Να μην έχει ανησυχεί, κανένα δεν θα μείνει παραπονεμένο. Χαίρετε, χαίρετε, γεια σα, παιδιά μου. Κύριε Παρλαπύρλα, μην ξεχάσετε το μέγαρο μουσική. Ναι? Για να χορέψω λίμνη των γύκνων. Τη πάθεια, παιδί μου, τη πάθεια. Εσύ ψηφοφόρε μου, εσύ τι θέλει να σε κάνω. Τι να θέλω, περαστικό σου, να δεν κάνω τι γίνεται. Α, κατάλαβα, επειδή είσαι ψηλό, θα σε κάνω μπασκετπολίστα. Πώ είπαμε, τι λέγεσαι? Ουέρο. Ορίστε. Κάκαλο. Α, κάκαλο. Ω μήναν. Λαέ τη Ελλάδο έχουμε μαζί μα, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μα. Ποιο μήναρχο κάκαλο, παιδιά. Πού πάτε, παιδιά? Πού πάτε, ακόμα δεν εξήγηλα τα νέα μου οικονομικά μέτρα. Χαιστήκαμε για τα οικονομικά σου μέτρα. Μα σταθείτε, πρέπει να σα δώσω ψηφοδέλτια. Όχι, να ψοβείτε, δεν θέλουμε ψηφοδέλτια. Μα δεν θα με ψηφίσει. Θα μου κοπεί το χέρι που θα σε ψηφίσει. Εγώ θα σα ρίξω τα κοντόπαρλα, παιδιά. Για όνομα του Θεού, μην φύγετε, θα με καταστρέψετε. Άντε, φύγετε, όχι, παιδιά, μην μα φύγετε μόνο. Πού πάτε, ψηφοφόροι μου! Γιατί κλαις αχιμπατζής, παιδί, μπορείς να μου πεις? Συγκινήθηκε, κύριε Σπυράβγε, γιατί θυμήθηκα τον πατερούλη μου που τον είχα χάσει στη Μικρά Ασία. Δεν είμαστε καλά, σύνελθε, Καραβανέα, σύνελθε! Που να σας τα λέω, κύριε Σπυράβγε, η ζωή μου όλη... Είναι ένα τσιγάρο. Όχι. Τι όχι. Όχι! Είναι ρωτήσια, ενώ ξέρεις ο παίρνου. Ορίστε που φτάσαμε, να παρηγορούμε τον Πλάκα του Καραβανέα, επί ταυτίστηκε με τον Ξανθόπουλο. Σκάσε! Γαϊδούρια! Έχετε μούτρα και παρουσιάζετε μπροστά μου! Γιατί τι κάναμε, κύριε Δικητά? Τι κάναμε, κύριε Δικητά, τι κάναμε και εσύ, Καραβανέα, πού ήταν τα μάτια αυτά, 14! Δεν αντιλήφθη τι συνέβη. Πού να αντιληφθεί, που είχε πλαντάξει το κλάμα με τον Ξανθόπουλο. Τη συγκινήθη με τον πατερούλη του. Σκαλό! Έχει το θρόσκι, γελάτε. Αεροδικία θα σα στείλω. Στα 5 μέτρα θα σα στήσω. Προσχή! Κύριε Κάκαλε, ήρθα να σα πω ότι το Συμβούλιο εισηγήθηκε την προαγωγή σα. Σα ευχαριστώ πολύ, δεν ήταν ανάγκη. Γιατί? Συγχαρητήρια, κυρία Κάκαλε. Όλο αυτό το προεκλογικό διάστημα σταθήκατε μακριά από τα κομματικά παιχνίδια. Κύριε Πτέρα, χαιστιεύεστε. Εγώ είμαι υπεράνω των κομμάτων. Πολύ υπεράνω. Τι του έπιασε? Τι τσιγαρόβιχα είναι, καπνίζουν σαν φουγάρα. Να το κόψει! Να το κόψε! Να το κόψε! Εγώ ξέρετε, δεν καπνίζω. Ναι! Σιγάρα, μη βγει ο δικό σου. Ο δικό μου θα βγει, αγόρι μου. Σιγά, μωρή ρόμπα, ξεκούμπονι μου θα βγει ο δικό σου. Ποιον είπε ρόμπα, ρε Παρλάμα? Εσένα, μωρή παλιοπετούγια! Νεροκουβαλητές της αντίδρασης. Σιγάρα, εντερεκέδες, ξεγάνωτοι. Πάλι για τα πολιτικά μαλώνατε? Δεν μαλώναμε για τα πολιτικά, κύριε Δικητά. Αλλά γιατί μαλώνατε? Για τον Ολυμπιακό λέγαμε. Τι λέγατε για το θρύλο? Θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
Αυτοί γιατί κάθονται έτσι και φωνάζουν? Σαν παραθυναϊκοί μου φαίνονται.